Χαίρετε. Γεια σας. Ένα αισιόδοξο και ενθαρρυντικό μήνυμα από μία μητέρα, μία γυναίκα, η οποία μας λέει παραστατικά να φεύγουμε. Να φεύγουμε. Και έρχεται να κουμπώσει αυτό το mail και αυτό το vlog με το χθεσινό βραδινό. Αν όσοι δεν έχετε δει το χθεσινό βραδινό vlog που βγήκε την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το βράδυ, είχε τίτλο «Πώς να διαχειριστώ το θύμα με τον πατέρα μου». Μιλούσε για ένα νεαρό παιδί 23 χρονών που είχε στείλει την επιστολή, ο οποίος ζει μέσα στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του και ο πατέρας του είναι πολύ προσβλητικός προς τον ίδιο, τοξικός κτλ. Και η μητέρα του ανέχεται τον πατέρα του και εξασκεί ρόλο ισορροπήτριας μέσα στο σπίτι. Και είχα πει στο χθεσινό vlog ότι η γνώμη μου είναι ότι η μητέρα πρέπει να φύγει από εκείνον τον άντρα, να χωρίσει τον άντρα της. Λοιπόν, κυρία Θέκλα, χαίρετε. Σας θαυμάζω πολύ. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Είμαι μια μητέρα με 3 παιδιά. Έφυγα από το σπίτι με τα παιδιά μου πριν 4 χρόνια. Ο πρώην σύζυγος με κακοποιούσε. Άφησα πίσω σπίτι, αυτοκίνητο και δεν είχα ούτε δουλειά. Στο δικαστήριο που πήγαμε, ούτε είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου να φύγει από το σπίτι, αλλά εγώ ήθελα να απομακρυνθώ με τα παιδιά μου, να έχουμε τη ψυχική μας ηρεμία. Και όπως έγινε, σε λίγες ημέρες, αφού έφυγα με τα παιδιά μου, βρήκα δουλειά. Α, ξέχασα να σου πω ότι στο δικαστήριο αυτό που απαιτείται είναι τα παιδιά μου που είναι η ζωή μου όλη. Ποτέ δεν είπα κάτι αρνητικό. Στο δικαστήριο αυτό που απέτησα. Αυτό που απέτησα είναι να έχω την κηδεμονία, τη φύλαξη των παιδιών μου που είναι η ζωή μου όλη. Ποτέ δεν είπα κάτι αρνητικό για τον πατέρα τους, γιατί αν έκανα αυτό, το μόνο που θα κατάφερνα είναι να δηλητηριάσω την καρδιά τους. Τα παιδιά μου είναι πολύ καλά. Και εγώ. Είμαστε όλοι πολύ καλά και είναι πολύ χαρούμενα. Πάνε στον μπαμπά τους κάθε 15 μέρες. Εγώ πήγα και έβγαλα και το λύκειο χάρη στον παιδιό μου. Αυτά μου είπα, μαμά, κάθε απόγευμα θα πηγαίνει στο σχολείο και έτσι έκανα. Και πήρα και το χαρτί ως βοηθός λογιστή. Η δουλειά που κάνω είναι σε φορτηγό. Αγάπη μου, είμαι πολύ δυναμική ως άνθρωπος. Εδώ και καιρό είμαι με έναν άνθρωπο που με σέβεται και με αγαπάει και εγώ το ίδιο. Αλλά μακριά από τα παιδιά μου. Δεν χρειάζεται να τον έχουμε μέσα στα πόδια μας. Μέσα στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και σας θαυμάζω, καλές γιορτές. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι να μην κάθεται καμία γυναίκα μέσα σε ένα γάμο που έχει λήξει. Και το άλλο που ακούω συνεχώς, ότι τα παιδιά πρέπει να είναι και με τους δύο γονείς, λάθος μεγάλο, τα γράφει με κεφαλαία. Λέει, θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι να μην κάθεται καμία γυναίκα μέσα σε ένα γάμο που έχει λήξει. Και το άλλο που ακούω συνεχώς, ότι τα παιδιά πρέπει να είναι και με τους δύο γονείς. Λάθος μεγάλο. Όταν έχουμε υγιή οικογένεια, μόνο τότε μένουμε όλοι μαζί. Ξέχασα να σου πω, πριν φύγω, αυτό που με βοήθησε πολύ ήταν η ψυχολόγος που πήγαινε ένα χρόνο πριν. Ήταν του Δήμου. Φυσικά, έχω νοικιάσει σπίτι, που ξέχασα να το αναφέρω, και με τον πατέρα των παιδιών μου έχουμε τα τυπικά. Και αυτό που δεν είπα είναι ότι ο πατέρας των παιδιών καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή, λόγω που σήκωνε χέρι και φυσικά μπροστά στα παιδιά, άρα τον κατήγγειλες και για τη βία στην οικογένεια. Και όταν είπα στα παιδιά μου την πρώτη φορά ότι πρέπει να φύγουμε, δεν τους άρεσε και τόσο. Αλλά μετά από λίγο καιρό, από μόνα τους μου είπα, «Μαμά, πρέπει να φύγουμε από εδώ». Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για μας. Ήθελα να στείλω και εγώ το μήνυμα μου, να φεύγουμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η κοπέλα που έγραψε αυτό το μήνυμα είναι μια κοπέλα η οποία είχε 3 παιδιά, κανένα οικονομικό πόρο, δεν ήταν εργαζόμενη, δεν είχε σπίτι και δεχόταν στην οικογένεια της κακοποιητική συμπεριφορά από το σύζυγο της. Και μου στείλε αυτό το μήνυμα, το οποίο ήταν σε ένα από τα messengers που μου το έχει στείλει, γι' αυτό βλέπετε ότι προσπαθούσα να το διαβάσω για ένα κομμάτι-κομμάτι, στο οποίο δίνει ένα ξεκάθαρο παράδειγμα το δικό της, ότι πάλεψε, ότι δεν τα έβαλε κάτω, ότι δεν σκέφτηκε τη βολή της, δεν σκέφτηκε την οικονομική ενίσχυση που προφανώς παρήχε ο άνδρας της όσο ήταν μαζί, ρίσκαρε
να πάρει τα παιδιά της και να φύγει. Στο δικαστήριο, λέει, δεν ζήτησε καμία αποζημίωση παρά μόνο τη φύλαξη των παιδιών. Έπιασε δουλειά η γυναίκα να οδηγεί φορτηγό. Μια δύσκολη δουλειά, αλλά την κάνει και είναι δυναμική από ό,τι φαίνεται και τα καταφέρνει. Γυναίκα που δεν εργαζόταν προηγουμένως. Πληρώνει το ενίκιο της και μεγαλώνει τα παιδιά της μέσα σε ψυχική ηρεμία. Και μ' αρέσει κιόλας που μου είπε ότι δεν κατηγορεί τον πατέρα των παιδιών στα παιδιά, δεν τους δημιουργεί δηλαδή γονική αποξένωση, ότι τα παιδιά έχουν τις επαφές που έχουν κάθε 15 μέρες, φαντάζομαι κάθε τόσο επιλέγει ο πατέρας τους για να είναι κάθε 15 μέρες οι συναντήσεις. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, ξέρω πώς, αν υπάρχει δικαστική απόφαση, δεν μου ξεκαθαρίζει, ή αν αυτό έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Καλά έκανε η φίλη και έκανε καταγγελία για τη βία στην οικογένεια. Και η γυναίκα αυτή αποτελεί ένα πολύ λαμπρό παράδειγμα για το πώς μπορεί μια γυναίκα που κακοποιείται μέσα στο γάμο της και βρίσκεται σε ένα γάμο που έχει λήξει, να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της και για την ίδια. Εφόσον αυτή η κοπέλα μπόρεσε να τα επιτύχει όλα αυτά, και η κοπέλα που δεν είχε τελειώσει το σχολείο και τα παιδιά της μετά της είπαν να πηγαίνει στο εσπερινό σχολείο να πάρει το απολυτήριο της. Μπορούμε όλες. Μπορείτε όλες οι γυναίκες που βρίσκεστε παγιδευμένες μέσα σε γάμους που έχουν λήξει, μέσα σε γάμους που δέχεστε και ψυχική και ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, που τα παιδιά σας έχουν να βιώσουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και τις τραυματικές εμπειρίες δύο γονέων, που ο μεν ένας κακοποιεί τον άλλον και ο άλλος είναι δυστυχής. Δεν είναι υγιές περιβάλλον να μεγαλώνουν παιδιά τέτοιοι γάμοι. Πραγματικά, δεν ξέρω, με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ το χθεσινό βραδινό vlog και γι' αυτό επέλεξα να διαβάσω αυτό σήμερα το πρωί. Με έχει συγκλονίσει όχι γιατί θεωρώ παράδοξο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, δυστυχώς, όπως γράψατε και εσείς στα σχόλια, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και στην κυπριακή κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες του εξωτερικού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και φαντάζομαι και σε άλλες κουλτούρες, να ανεχόμαστε την ζωή τη δυσβάσταχτη με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μας σέβεται και δεν μας αγαπά και που δεν είναι άνθρωπος για να ζήσει μαζί του ούτε γυναίκα ούτε παιδιά. Λέμε όχι στην κακοποίηση, στην οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Δεν επιτρέπουμε ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας να γινόμαστε θύματα. Θύματα όχι των περιστάσεων, της δειλίας μας και της αναποφασιστικότητας μας. Η κοπέλα αυτή, χωρίς να έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει σε ψυχολόγο, πήγε σε ψυχολόγο του Δήμου. Έχουμε στο κανάλι το βίντεο στο οποίο υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για δωρεάν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε Κύπρο και Ελλάδα. Και στην ιστοσελίδα μου, thekla.petridou.com, στην αρχική σελίδα είναι αναρτημένο αυτό το άρθρο που περιέχει μέσα και γραπτό στις πληροφορίες, αλλά και μέσα στο βίντεο της διαβάζω. Όποια γυναίκα βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, να αναζητήσει άμεσα ψυχολογική βοήθεια, να στηριχτεί ψυχικά, να δυναμώσει, για να μπορέσει να πάρει την απόφαση να σπάσει το φαύλο κύκλο της βίας και της κακοποίησης και να σώσει και τον εαυτό της και τα παιδιά της από αυτή την αχρίαστη ταλαιπωρία. Είναι αχρίαστη ταλαιπωρία να ξοδεύουμε τη ζωή μας μέσα σε λιγμένους γάμους, μέσα σε αρρωστημένες καταστάσεις, μέσα σε συνθήκες που δεν είναι καλές για μας. Και θα μιλήσω και λίγο προσωπικά σε αυτό το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω ντροπή, ενοχές, νιώθω αρνητικά συναισθήματα για εμένα, επειδή μετά τη λήξη του δεύτερου μου γάμου συνειδητοποίησα ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδεχόμουν μια συνθήκη να ζω στην οποία δεν ήμουν ευτυχισμένη. Και δεν είχα παιδιά σε εκείνο το γάμο, δεν είχαμε αποκτήσει παιδιά από εκείνο το γάμο, δεν είχα κάποιο λόγο πρακτικό ή οικονομικό για να παραμένω σε εκείνο το γάμο. Αποκοιμήθηκα όμως. Αποκοιμήθηκα. Αφέθηκα να συνηθίσω σε μια κατάσταση που δεν ήταν υγιής, σε μια τοξικότητα.
άφησα τον εαυτό μου να είναι δυστυχής και δεν το συνειδητοποιούσα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που μου λέτε και μου γράφετε κάτω από τα βίντεο, ότι τον τελευταίο καιρό μου λέτε έχω μορφήσει, έχω αλλάξει, είμαι διαφορετική. Δεν έχει συμβεί κάτι άλλο. Δεν έχει έρθει ένας μεγάλος έρωτας στη ζωή μου να με πάρει και να με παρασύρει. Καμία σχέση. Έχω ηρεμήσει και έχω καλή ποιότητα ζωής. Και πραγματικά ντρέπομαι που δεν το αντιλήφθηκα νωρίτερα, που έπρεπε να το αντιληφθώ εκ των υστέρων, λέω στον εαυτό μου, κάνοντας την αυτοκριτική μου, έπρεπε να απαιτώ καλύτερη ποιότητα ζωής και να μην συμβιβάζομαι με καταστάσεις μεσοβέζικες και δυνητικά τοξικές. Έπρεπε, όταν το 2017 είχα θέματα υγείας, όταν έπαθα το αυτοάνοσο αυτοφλεγμονώδες δερματικό νόσημα, το Lichen Planus, όταν βγήκε στην επιφάνεια ο διαβήτης και ο υποθυροειδισμός, όταν δεν ήμουνα καλά, έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι το σώμα μου φώναζε, γιατί είχα μπει προφανώς σε μια σχέση που δεν ήταν καλή για μένα. Όμως, επέλεξα υποσυνείδητα να μην ακούσω το σώμα μου, να μην ακούσω τα συναισθήματα μου και υπέμενα, άντεξα μια κατάσταση που δεν ήταν υγιής. Χωρίς να έχω παιδιά, χωρίς να έχω οικονομικό λόγο να είμαι εκεί, χωρίς να έχω κάποιο άλλο λόγο να είμαι εκεί από τη σκέτη βλακεία τη δικιά μου. Ξέρω ότι δεν περιποιεί η τιμή για μένα αυτό. Προσπαθώ να το παίρνω θετικά, ότι είναι ένα μάθημα για τη ζωή παρακάτω. Και ξαναλέω, η ευθύνη είναι ολοκληρωτικά δική μου και στην αρχική επιλογή και στην επιλογή του να παραμείνω εκεί. Δεν μας φταίνε οι άλλοι, οι οποίοι είναι ο εαυτός τους, όταν εμείς παραμένουμε σε μια κατάσταση που δεν είναι καλή για μας. Οφείλουμε να βρισκόμαστε συνεχώς σε επιφυλακή, να ελέγχουμε τα συναισθήματα μας, εάν έχουμε αρνητικά συναισθήματα να μην τα αποδιώχνουμε, να μην τα αποθούμε, να συνομιλούμε με τα συναισθήματα μας, να δίνουμε προσοχή στα σημάδια και στα συμπτώματα που βγάζει το σώμα μας, τα διάφορα ψυχοσωματικά ή και σωματικά συμπτώματα που βγάζει το σώμα μας, και να είμαστε σε επιφυλακή για να προστατεύουμε την πολύτιμη ψυχή μας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο με είχε έπαιξε ρόλο στο να αφαιθώ ήταν ότι δεν υπήρχαν παιδιά στη μέση, γιατί όσον αφορά στα παιδιά είμαι σκύλα. Δηλαδή θεωρώ ότι η μητέρα και ο πατέρας, ο γονιός, οφείλει να προστατεύσει με νύχια και με δόντια τη ψυχική ισορροπία των παιδιών του. Και έτσι βρέθηκα εγώ, ενώ στα 26 μου χρόνια, με πολλές δυσκολίες, χώρισα από τον πατέρα των παιδιών μου για να έχουμε μια υγιή οικογένεια τα παιδιά και εγώ, βρέθηκα μετά στα 45 μου να μην είμαι εγώ που είχα πάρει την απόφαση για χωρισμό, παρόλο που έπρεπε να την έπαιρνα πολύ πολύ νωρίτερα. Και νομίζω ότι ο λόγος ήταν ότι επειδή δεν ζούσαμε μαζί με τα παιδιά, δεν είχα έγνοια ότι θα πάθουν ζημιά τα παιδιά, αλλά πέρα από μητέρες είμαστε και γυναίκες, πέρα από πατεράδες είμαστε και άνδρες, είμαστε άνθρωποι και οφείλουμε να προσέχουμε και τη δική μας ψυχική υγεία. Αυτά που λέω δεν τα λέω για να κατηγορήσω τον άνθρωπο με τον οποίο ήμουν μαζί, καμία σχέση, κατηγορώ τον εαυτό μου για το γεγονός ότι αφέθηκα να είμαι σε μια ατέριαστη συνθήκη για μένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν κακός. Αυτό σημαίνει ότι εγώ είχα χαμηλά τον πήχη για το τι είδους ποιότητα συναισθηματικής σχέσης ήθελα και για το τι είδους συντροφικότητα με γέμιζε ή δεν με γέμιζε στη ζωή μου. Και πολλές φορές καθόμαστε και φτιάχνουμε παραμυθάκια και φαντασιώσεις μέσα στο μυαλό μας, τα λέμε κιόλας και τα πιστεύουμε ή τα λέμε για να τα πιστέψουμε ότι είμαστε καλά και ότι ταιριάζουμε και ότι περνάμε καλά, ενώ είναι ξεκάθαρο στους απ' έξω, σε αυτούς που δεν μας γνωρίζουν, ότι δύο άνθρωποι μπορεί να μην ταιριάζουν μαζί και να μην έχουν ουσιαστικό δέσιμο μαζί. Είναι πολύ κακός σύμβουλος ο φόβος της μοναξιάς, είναι πολύ κακός σύμβουλος ο φόβος του ότι θα πουν οι άλλοι, ή ο φόβος της αποτυχίας, στην περίπτωση δικιά μου της δεύτερης εντός εγωικών αποτυχίας, ενός δεύτερου διαζυγίου. Και θέλω να δώσω το μήνυμά μου και εγώ μαζί με τη γυναίκα, αυτή την αγωνίστρια, τη Λεβέντισσα που έστειλε το μήνυμα, να φεύγουμε από εκεί που δεν είμαστε καλά. Να φεύγουμε από σχέσεις τελειωμένες. Να φεύγουμε από σχέσεις τοξικές ή ψυχικά κακοποιητικές ή ακόμη και σωματικά κακοποιητικές. Να φεύγουμε για να γλιτώνουμε. Καλημέρα να έχουμε όλοι.
Φιλιά.